γίνεται, ρε φίλε, μην νομίζει ένα λίγο. Τι να γίνει, αδελφούλη, καλησπέρα. Το σοφάκι μας έφαγε, τι έγινε. Το σοφάκι το δουλεύει έτσι πάντα. Ναι, είναι φίρμα. Ο Βασίλης Καρά, η Άντζελα Δημητρίου, να τη έσκασε. Έλαβε Άντζελα. Έλαβε Άντζελα, πέτα τη μάσκα. Έλαβε Πάολα το κοσμικό. Σκάσια, Πάολα, ναι. Πάολα σε Ξανθό. Πού είσαι, βρε. Έχει δουλέψει Ξανθό η Πάολα. Χθες, κύριε Σταύρο, γελάει ο κόσμος με την αστεία αυτή ομάδα, την εθνική. Χάσαμε δια περιπάτου, δεν κινδυνεύσαμε να το κουμπίσουμε. Μόνο κουνούρι απείλησε. Και το πλασέ του Πέλκα, εκείνο το σκάψιμο το από το Μικύκλο Μεγάλη, πολύ ωραίο εκείνο ήταν. Γλύκισμα ήταν, δεν πήγε. Έχει καταλάβει τι κάνει. Κατά τα άλλα όμω, άστο. Έχει καταλάβει τι κάνει. Βγάζει έναν του ΠΑΟΚ, βάζει έναν του ΠΑΟΚ. Βγάζει έναν του Ολυμπιακού, βάζει τον Ολυμπιακού. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι κάθεσα, είδα ένα μάτς μια μισή ώρα και κουράστηκε κάθε κύτταρό μου. Αηδία. Τίποτα. Ούτε μέτρη. Κωμικοτραγική. Πραγματικά, επειδή μιλούσαμε τον κολλητό σου για τον συγκεκριμένο προπονητή, δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου προπονητή, ακόμα και αυτού που συχαίνομαι προπονητικά, βρίσκω κάποια λογική σε κάτι που κάνουν. Σε αυτόν, ρε φίλε, το μελετάω από εδώ, το μελετάω από εκεί, το μελετάω ποδοσφαιρικά. Θες να το βοηθήσεις, το αντιμετωπίζεις με επίοικια. Ναι, το, ναι. Η έδρα αυτό με αντιμετωπίζει με επίοικια. Ναι, ναι. Για το πρώτο έτοιμο βίο. Δεν μου βγαίνει με τίποτα λογική. Με τίποτα. Θέλω το κομμάτι εθνική να περάσει κατευθείαν στο παρελθόν. Ναι, ούτως ή άλλως. Να αναφερθούμε λίγο στο Ισπανία-Αγγλία. Αδελφέ, δεν ξέρω αν το είδες. Δεν είδα φάσεις πολλές. Είδα το 0-3 κατευθείαν. Ναι, 27 τελικές έκανε η Ισπανία. Είναι αυτό που λέμε για το ποδόσφαιρο. Πριν γίνει το 0-1, χάνει τρεις κλασικές ευκαιρίες. Αυτός ο Πίκφορντ αποκρούει δύο φορές την μπάλα χωρίς να το καταλάβει. Ναι, χωρίς να το καταλάβει. Θεματοφυλακά αποκρούει χωρίς να το καταλάβει. Έτσι. Και μετά γίνεται αυτό το 0-3 ημίχρονο. Αυτός ο Στέρλινγκ που βάζει 1 στα 4, 1 στα 8, 1 στα 10, χθες είχε 2 στα 2. Ναι. Το ένα απίστευτο γκολ της Αγγλίας. Το δεύτερο μια κάθετη πάσα μαγική, ο Κέιν, ο δικό σου. Και αυτός ο Ράσφορντ που στην Κροατία χάνει δύο μάτια των ματιών, αυγά, ομελέτα, ποσέ, όπως θες κάντα. Έτσι, εκεί πάω το μέσα κατευθείαν. Πώς γίνεται το ποσέ, ρε φίλε, θα σε αποθέσω. Όχι, ποσέ, μόνο τα τρώω αυτά, δεν ξέρω τίποτα πώς γίνεται. Εγώ σου είπα, εγώ είμαι άτομο το οποίο αναρωτιέται, λέω, πατάς το φως, ανάβει και λέω πώς έγινε αυτό το θαύμα. Θαύμα. Ναι, γιατί μην το πηγαίνεις πιο κάτω. Καλά, εκεί μου αφήνουν άφωνη η τεχνολογία, είναι αυτό με το φαξ. Το φαξ με τρέλαινε. Με αρρώστενε. Να βάζεις το χαρτί εδώ και να βγει εκεί και βαμμένα. Δεν υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί. Πρέπει να έχουν μια κάρτα που τα έχουν βγάλει αυτά, έτσι. Τα έχουν ανακαλύψει, ναι. Να μην πληρώνουν πουθενά εφόβου ζωή. Ναι. Σαν του γιατρού. Εμένα η μέθοδη που προτείνω είναι πρωτοποριακή. Γιατροί τώρα που κάνουν εγχειρήσει ανοιχτή καρδιά, ναι, που σώζουν ζωέ, έτσι. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι τότε τι δεν πρέπει να είναι, να απολαμβάνουν το απειρόβλητο καθολική εκτίμηση από όλου, να αγοράζουν, να κάνουν ό,τι θέλουν. Τόσα χρόνια και να είναι καλοί. Ναι. Ζωή σώζουν. Πρόσεξε, με κλειτώνει και το φακελάκι έτσι. Ναι, πολλά πράγματα μπορεί να κάνει. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά δεν θα γίνουν ποτέ. Ποτέ. Είσαι πολύ προοδευτικός, φίλε, για την κοινωνία μας. Πολύ, 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 πολύ. Πολύ, αλλά τελευταία, το χθες ήμασταν τεφορμέ. Ναι, χθες κάναμε 2 στα 4. 50% είναι τραγικό ποσοστό. Τραγικό. Πιστέψαμε βασικά το ελληνικό φρόνημα. Εγώ. Όχι, πιστέψαμε. Ελληνικό, εσύ είπε χ. Πληθυντικό. Εσύ είπε χ. Εγώ έδωσα διπλό την Ελλάδα γιατί θεώρησα ότι έναν αγώνα καλό πρέπει να κάνουν για να περάσουν πρώτοι. Με ποιου, με του Φιλανδού. Δεν είπα ότι παίζαμε στη Γαλλία. Ποτέ. Δεν είπα παίξτε μέσα, πώς το λένε, μέσα στην Αγγλία ή μέσα στη Γερμανία. Κάντε διπλό. Με τους Φιλανδούς. Και φεύγει και ο καλύτερος τους παίκτης, ο Σκόβε, αυτός από μαλλιάς που έγινε ξύρισμένο κεφάλι. Που ήταν να τον πάρουμε εκεί μέσα. Τέμου, Τέμου, το μικρό. Τέμου, Τέμου. Τέμου, ναι. Και ο άνθρωπος φεύγει και αυτός. Σοφάκι. Παρακαλώ. Μίλα μας για σένα λίγο. Για Γκολμπέτ βασικά. Έχει σήμερα, έχει UEFA League Εθνών, έχει Champions League Basket, Ευρωλίγκα, έχουμε. Σιγά σιγά οι μέρες τώρα θα πάνε στο καλύτερο. Σήμερα έχει, πολύ είπα. Έχει Ευρωλίγκα σήμερα. Έχει, ναι. Έχει. Να, μ' αρέσει. Για πες τα μάτς του National League. Λοιπόν, να πούμε αρχικά ότι έχουμε μηδενική γκανιώτα στο παιχνίδι Γαλλία-Γερμανία. Καλό μάτς αυτό. Οι Γερμανοί είναι λίγο, αλλά και οι Γάλλοι χάσανε από τους συνεδρίτες. Εγώ αυτό το National League δεν μπήκε ποτέ στην καρδιά μου. Δεν την άγγιξε βασικά την καρδιά. Αυτός ο θεσμός που μας έχει καταμπερδέψει, έτσι, και μας κόβει και τα πρωταθλήματα την ώρα πάνε να πάρουν, να έχουν μια συνέχεια. Έτσι, οι ομάδες βγαίνουν εκτός ρυθμού. Έχουμε πολλά προβλήματα, αλλά τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Το Γαλλία Γερμανία, φίλε, το 1,73 στο over αξίζει τον κόπο, πιστεύω, αλλά πάμε παρακάτω. Λοιπόν, σήμερα έχουμε στις 5 Καζακστάν Ανδόρα. Άσε το Καζακστάν Ανδόρα. Και δεν πάω στις 5 να κάνω ένα μασάζ, θα δω Καζακστάν Ανδόρα.
Να ξεκουραστεί το μυαλό μου. Στις 7 μετά έχει Αρμενία. Α, μπράβο, αυτό περίμενα. Με Πουγουδουμού. Πουγουδουμού, εδώ δίπλα. Πουγουδουμού, τα Σκόπια. Να πεταχτούμε μια βόλτα. Πουγουδουμού. Ναι, για συνέχισε. Μετά λοιπόν, 10 παρά τέταρτο έχουμε το παιχνίδι Γαλλία-Γερμανία που είπαμε. Αυτό να το δούμε για την ιστορία. Νορβηγία-Βουλγαρία επίσης. Ναι, καλό είναι αυτό. Ναι. Ιρλανδία-Ουαλία. Ναι. Ουκρανία-Τσεχία. Οι Ουκρανοί οι φίλοι μας. Σλοβενία-Κύπρος. Αυτή η Κύπρη, όπου δεν τους προλαβαίνεις. Φίλοι μας. Δεν τους προλαβαίνεις. Γιβραλτάρ-Λίχτενστάιν. Αυτό είναι το μάτς. Άντε, αξίζει η αναμονή. Τώρα ναι. Τώρα ναι, ηρέμησα. Θα κάνουμε γρηγοράδα. 1,73 το όβερ στο Γαλλία. Δώσε μια τριάδα. Θέλω σήμερα να φύγεις από τα πατημένα. Μια τριάδα, σας Σταύρος. Διάβασες, μελέτησες, η τριάδα σου θέλω να δω ποια είναι. Τριάδα, έτσι ναι. Να σε κρίνω πλέον σαν κανονικό παίκτη. Ακόμα κάνει μια φορά το δικό μου. Με την έννοια δικό μου, οι τριάδες. Ας τις εξάδες. Ναι, θα παίξεις την εξάδα. Σλοβενία, Κύπρος, θα παίξουμε άσου. Ναι. Over το Γαλλία, Γερμανία. Ναι. Εντάξει. Τώρα μελετάς όμως, δεν σε βρίσκω έτοιμο. Δεν είμαι έτοιμος. Μελετάς τώρα. Είναι σαν να είναι στο σχολείο, μπήκαμε μέσα και πήραμε το βιβλίο τώρα και θα δούμε τι θα γίνει. Πότε γίνει μάχη ναυμαχίας Σαλαμίνα, πότε γίνει μάχη του Μαραθώνα. Τουλάχιστον τις ημερομηνίες να μάθουμε. Εντάξει, φίλε, θα ποντάρω και στο. Τους Ουκρανούς δεν τους βλέπεις. Όχι. Τους Τσέχους τους σέβομαι. Δεν τους κουντάρω. Σε τέτοια παιχνίδια. Μάλιστα. Με χώρες που είναι ίδια. Εκεί το Ανατολικό το μπλοκ, το Λετωνία, Γεωργία. Όχι, δεν τους ακουμπάμε αυτούς. Ξέρεις τι θα βάλω. Για πες. Άσο Νορβηγία, Βουλγαρία, είπα. Το είπες, ναι. Εγώ σήμερα θα δουλέψω όσο σκέφτεσαι εσύ. Για να μην χάσουμε τον πολύτιμο αδιοφωνικό χρόνο. Α, και όβερ Ιρλανδία, Ουαλία, ρε φίλε. Βρετανοί είναι. Θα πάνε πάνω κάτω. Μάλιστα. Εγώ θα παίξω σήμερα το διπλό της Γερμανίας. Διπλό και 4-5. Το όβερ 2,5 το έχει. Πόσο το έχει, 3 φράγκα καλά, είδα. Δώστο. Σε ποιον αγώνα. Να κάνω κι εγώ σαν τον Ισμύρ το φίλο μου να δώσω μια τριάδα να δώσω. Ιρλανδία-Ουαλία. Ιρλανδία-Ουαλία. Over 2,5. Να το δω ένα λεπτό. Πριν δεις εσύ οτιδήποτε, πάρτε χαρτί και στυλό. Το σήμερα δεν χάνω, επειδή είμαι και δεν είμαι στα πολύ και στα καλά μου. Όταν είμαι αγανακτισμένος, πάντα βρίσκω. Λοιπόν, θα κάνουμε ή το απόλυτο στο συν ή το απόλυτο στο μείον. 3,40, καλά ήταν. Ναι. 3,40. Ναι, σταυρό. Δίνω το διπλό της Γερμανίας. 3,40 τώρα. Διπλό Γερμανία, λέμε, αδελφάκι μου. Του είδε με του Ολλανδού. ναι, του είδα. Και. Του είδα. Και θα βάλω διπλό τη Γερμανία. Ναι. Τα πάντσερ. Αυτά. Πάντα όταν χρειάζεται. Αυτά είπε και ο Λίνεκερ. Δεν είπε το ποδόσφαιρο. 90 λεπτά παίζουν και στο τέλος και παίζουν οι Γερμανοί. Το Πολίνεκερ και δεν θα ακούσω εγώ το Λίνεκερ, θα ακούσω το Σταύρο. Εδώ που ήρθαμε και κάνουμε μία ώρα να ανταλλάσσουμε απόψεις. Ναι. Όχι, αδελφέ. Λοιπόν. Και όπως στέλνει και ένας φίλος, μαζί με τα προγνωστικά να δώσουμε και ένα αντίδωρο. Αυτή την πρόταση κάνει. Ναι. Λοιπόν, το διπλό της Γερμανίας είναι για light στοιχηματισμό. Φίλοι της Βέρειας που είστε καρφωμένοι πάνω από τους δέκτες σας και της υπόλοιπης Ελλάδας. Έτσι, λοιπόν, μιλάμε για light. Για light. Αντί να πάτε εκεί πέρα στα ψαρικά σας ή στα ωραία τα μαγαζιά, στους πολυχώρους διασκέδασης που έχετε, πετάξτε ένα γελίο 20 ή 50, γιατί είστε και ψηλοπλούσιοι εκεί πέρα όλοι. Στη Βέρεια πώς γίνεται αυτό να είναι όλοι πλούσιοι? Ναι. Πώς γίνεται? Είναι πολύ υψηλό το κατακεφαλήν εισόδημα. Είναι πολύ πλούσιοι με το στόμα. Ναι. Μόλις φτάνουμε στο διατάφτα, ο ένας κοιτάει τα ταβάνια και ο άλλος κοιτάει κάτω τα πατώματα. Ξέρουμε έναν κανονικό πλούσιο. Ένα. Δύο ξέρουμε κανονικούς, ναι. Και υπάρχουν και μία ακόμα. Άλλη είναι όσα... Βασικά υπάρχει στη Βέρεια, για να κλείσουμε το κομμάτι Βέρειας και πλούσιοι της Βέρειας, υπάρχει ένας που τους υπερκαλύπτει όλους στη γελιότητα. Ναι. Ξέρουν όλοι που αναφέρομαι. Έτσι, δηλαδή αμέσως μπαίνει στη ζυγαριά ο ένας και μοναδικός. Το επίπεδο ξεκινάει από νι, όπως λέμε νίκος, να μην λέμε παραπάνω. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, και αμέσως όλους τους πλούσιους τους παίρνει ζυγαριά και τους ισορροπεί. Αυτή η τραγική μορφή. Τον κυνηγάς πραγματικά ή ανελέητα. Φίλος. Ανελέητα. Είναι αυτός που πέρασε ο δρόμος που λέγαμε από πάνω του, από το σπίτι. Ναι, ο δρόμος. Ο άνθρωπος ο οποίος είχε οξύγωνο, πως είπε σε ένα έργο ελληνικό, σε βλέπω με πνεύμα οξύ. Ναι. Αυτός είχε, πως το λένε, μεγάλο πίσω μέρος. Ναι. Έτσι, και ενώ πολεμούσε και ήταν σε μια ωραία καθημερινότητα, όπως πρέπει που έχουμε όλοι μας, αμά τι θα γίνει, Θεέ μου βοήθα, να έγινε αυτό, να η ελιγμή. Κουραζόμαστε να κάνουμε οικονομικά σλάλομ κάθε μέρα. Ναι. Έτσι, και βρισκόμαστε συνέχεια υπό καθεστώς οικονομικής ομοιρίας, το χειρότερο είδος ομοιρίας. Ναι. Ανοίγω και κλείνω παρένθεση. Αυτός τι ήρθε? Ήρθε ο δρόμος και πέρασε από το σπίτι του. Ναι. Περνώντας λοιπόν ο δρόμος από το σπίτι του, αποζημιώνεται με 4-3 εκατομμύρια ευρώ. Εσείς
στάβα, αν πεβαίνει 3 εκατομμύρια ή 4, θα περνούσε ο δρόμο από πάνω σου. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Θα το δεχόσουν. Εμένα θα το δέχομαι να πέρασε ένα δρόμο από πάνω μου. Τι, εννοείται. Τι ναι, και άμα δεν περνούσε καλά, να ξαναπερνούσε. Και μάλιστα για του λόγου το αληθέ με λέει τώρα να δει τι θα πάθει. Δηλαδή, εγώ θα πάθω αν θα πάρει κι άλλα αυτό. Εμεί ζούμε με τη δικιά μα τη ζωή. Δεν ζούμε τη ζωή των άλλων. Ναι. Έχουμε δικιά μα προσωπική. Γιατί άμα ζει με τη ζωή των άλλων, είσαι δυστυχισμένο. Κανονικά μίζελο. Ναι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, τώρα με λέει θα δει τι θα πάθει. Με έψινο γιο θα το πάθει. Όχι σαν τα πάθη του Χριστουμίτα. Ναι. Με λέει τώρα λέει, έχω και τα κτήματα που περνάνε και άλλο δρόμο θα περνάνε. Δηλαδή, ο άνθρωπο βράζει το ελληνικό κράτο να φτιάχνει δρόμου. Ανάλογα που βρίσκεται. Ναι, τα κτήματά του. Λέω εντάξει, ας το πάθω κι αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Καλό. Η γλυκιά μας βέβαια δεν ξεκίνησε καλά. Θέλει αλλαγές η ομάδα. Έτσι, και πρέπει να ακούνε λίγο οι ιδιοκτήτες. Έτσι, δεν ξεκινήσαμε καλά, κύριε. Κερδίσαμε το πρώτο παιχνίδι. Το πρώτο, παίξαμε άλλα δύο Σταύρο. Είσαι ακόμα στο πρώτο. Άστο, είχαμε προβλήματα. Τι. Κάναμε η τούλα και η ισοπαλία στην έδρα μας με καρδία. Η καρδία, τι καρδία. Με καρδία, ναι. Η γνωστή το χωριό, δώσε να ναι, αλλά υποτίθεται ότι είναι στην ανηφόρα δεξιά. Ναι. Το σπίτι του Θοδωρή, του Ζαγοράκη. Θοδωρή, ναι, ναι, ναι. Που βοήθησε την ομάδα, ναι. Αλλά υποτίθεται ότι εμείς είμαστε οδοστρωτήρες. Είμαστε τρένο. Τι τρένο είμαστε, τη μεγάλη φυγή. Θέλει αλλαγές. Τώρα που είναι αυγή. Δεν κυνηγάμε από εκεί. Δεν κυνηγάμε ακόμη. Τι δίνουμε μια... αλλαγές δεν κυνηγάμε. Δίνουμε μια πίστοση χρόνου μια ημέρα. Να γίνουν τα ανάλογα διοικητικά συμβούλια και να παρθούν οι σωστές αποφάσεις. Λοιπόν, να δώσω την τριάδα μου, γιατί παρέκκλεινα πολύ από τα λεγόμενά μου. Το διπλό λοιπόν της Γερμανίας με τη Γαλλία, διπλό και 4,50. Τον άσο ημίχρονο, άσο τελικό της Νορβηγίας με τη Βουλγαρία. Και το χ στο Ιρλανδία-Ουαλία. Δηλαδή μιλάμε 4,50 επί 2,50 επί 3. Ένα ποσοστό της τάξης του 27. Έτσι. Βάζεις 30 γελία ευρώ και παίρνεις 810. Ή δεν τρως ένα μεσημεριανό χωρίς σαλάτα. Τα βάζει στη γαλλία και αποφασίζει εσύ τι θέλει να κάνει. Θα σπρώξω και τη Σοφία στον χώρο του στοιχήματο, θα την ισοπεδώσω κι αυτήν. Θέμα χρόνων είναι μετά, ξέρετε. Είναι. Μην νομίζεις. Θα θυμάσαι πάντα, Σοφία. Οι αγώνες τελειώνουν. Τα χρήματα τελειώνουν. Ναι. Οι αγώνες ποτέ. Εντάξει. Για πες μας σήμερα που είπες ότι έχει η Euroliga, γιατί με έκανε εντύπωση. Να πούμε επίσης να τελειώσουμε από το ποδόσφαιρο ότι έχουμε και έναν αγώνα στα διεθνή φιλικά Βραζιλία-Αργεντινή που ξεκινάει 9 παρατέταρτο. Και έχουμε και σε αυτόν. Δεν είναι η Γκανιώτα επίση. Αυτά είναι ωραία μάτσα στα Βραζιλία-Αργεντινή. Στάβα από τα παγκόσμια κύπελα, ποιο μάτσο σε θυμίζει, σε θυμάσαι Βραζιλία-Αργεντινή που να σε έχει μείνει ανοιξή τη λαχαραγμένο, σε έχει μείνει κάποιο. Εκείνο στην, με τον Κανίγια, ποιο ήταν, στην Ιταλία, δεν ήταν αυτό. Με τον Κανίγια. Ναι, που του έκανε κηδεία. Α, το, την πάσα την τρύπα του Μαρατόνα ναι, και το. Δεν είναι η Αργεντινή, ναι, ναι. Ναι, που ναι. Έκανε καμιά 70 ευκαιρίε οι Βραζιλιάνοι και το χάσανε ναι, ναι, ναι. Αυτό θυμάμαι. Κανίγια ήταν, όχι ο Μπατιστού, το Κανίγια ήταν. Κανίγια ήταν, δε. Ναι. Εκείνο θυμάμαι, ο Κανίγια ο οποίος με τις ομάδες του δεν έκανε ποτέ τίποτα. Και μόλις πήγαινε στην Αργεντινή. Το θυμάσαι το Κανίγια σε ομάδα. Όχι, δεν ξεχώριζε, έχεις δίκιο στο πολλές. Δηλαδή δεν υπήρχε πουθενά, ρε φίλε. Ναι, 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 ναι. Δεν υπήρχε πουθενά. Ψάχνοντας το έκτο παιχνίδι που θα παίξω στην εξάδα μου. Εσύ βάλεις την εξάδα, δεν βάζεις μυαλό, δεν θα βάλεις μυαλό ποτέ. Όχι, έτσι. Δεν έπαιξα και 30 καλά κάνω. Θα ξεκινάς με την τριάδα, θα βάζεις και εξάδα. Γιατί εδώ είπαμε στοιχηματική μόρφωση να δίνουμε σιγά σιγά. Ναι. Να μαθαίνουμε σιγά. Δίνει τον ΠΑΟΚ 1,60. Έχουμε αποψίες. Σήμερα με τη Βόνη. Στο Champions League. Ε? Ναι. Στο μπάσκετ. Ναι. Η Βόνη είναι καλή ομάδα όμως, Γερμανή. Γερμανή είναι, αλλά και εμείς είμαστε ΠΑΟΚ. Έχω φανέλα. Τι ώρα παίζουμε? 7.30. Στηρίξτε κύριε και τον μπάσκετ. Συν 3.30. Τα ΠΑΟΚΣΑΚΑ να πάνε και στο παλατάκι. Το συν 3.30, αυτό το πολύ λογικό. Με πάει στο... σε αρκετά υψηλό ποσοστό, θα το βάλω έκτο. Πάλι προχθές, φίλοι, είχα στοιχηματίσει ένα αγώνα το Κίμιο Ολυμπιακός. Πώς τα καταφέρανε, πώς τα πήγαν από εδώ, πώς τα πήγαν από εκεί και πώς το φέρανε το μάτς να παίζει πάλι στο σούτ ακριβώς κατά ένα μαγικό όχι, τρόπο. Δεν έδινε τόση διαφορά, μετά το δεύτερο δεκάλεπτο, όταν δίδαμε το μάτς και μετά, έδινε συν 2,5. Κατάλαβες. Και λέω η Κίμη, λέω πως κάνει την έκπληξη. Εγώ με το αντιολυμπιακό φαόνημα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Α, έπαιξε και ενώ το μάτς, ναι, και ενώ το μάτς είναι ισοπαλία και θέλει 45 δευτερόλεπτα, έρχεται ένας μαύρος, μόνο κακά και δεινά που να σε δώσουν οι μαύροι, και βάζει ένα τρίποντο. Βάλε δίποντο, αδελφάκι μου, πάλι θα κερδίσετε. Κατάλαβες. Ναι. Και μετά παίρνει ο έτερος μαύρος της Κίμης αυτή τη φορά να κάνει την επίθεση, ναι, να μειώσει, κάνει ένα μπάσιμο που δεν κατάλαβε τι έκανε, έπεσε πάνω σε έναν. Σκοτάδι. Και, ναι, και ναι, τελείωσε το ματσάκι με τρεις πόντους. Ενώ το θέλαμε 2,5 τα γνωστά. Έδινε καλό νούμερο. Μια χαρά ήταν. 1,93. Ναι. 1,93. Εκείνη το έπαιζε το μάτι, ήταν εξαιρετικά ανταγωνιστική. Και θα είναι και καλή.
Όχι, είναι καλές ομάδες. Ο Προμηθέας εκεί, ο ύφεστος, αυτοί όλοι. Στο μπάσκετ αυτό συμβαίνει τώρα. Δε. Δυναμώνουν οι μικρομεσαίοι με επενδυτή. Ναι. Τώρα στην Κίμη, τι άλλο να κάνει, δε φίλε. Το μπάσκετ είναι και εύκολο γιατί είναι και ξένοι πολύ, δε φίλε. Ναι. Και όταν έχει την ευτυχή συγκυρία να κάνει δύο μεταγραφές αξιόλογων μαύρων, που ένας να είναι μάγος, υποτίθεται playmaker, και ο άλλος να είναι ψηλός, να μαζεύει τα rebound, να σε βάζει και 10 πόντους, αλλάζουν τα πάντα. Ναι. Όταν τα δύο πέμπτα είναι καλά. Είναι και κοινοτική, είναι και πολύ. Υπάρχει αγορά τεράστια. Ναι. Και το πρωτάθλημα το ελληνικό δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο που είναι το δέκατο. Όχι, όχι. Είναι, ξέρω εγώ, είναι πρώτο το ισπανικό. Είναι μετά το ρώσικο. Έχει ανέβει το γερμανικό. Λίγο το. Είμαστε στην πεντάδα σε όλες τις περιπτώσεις. Ναι, εκεί, εκεί, εκεί. Ανεβα... το... γινόμαστε και τέταρτο, γινόμαστε και τρίτη. Ναι. Και έχουμε και δύο υπερομάδες. Τι να λέμε τώρα. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Εδώ και μια εικοσιετία βιάζουν στο μπάσκετ. Ναι, αυτό δηλαδή είναι... το αν δεν πάνε στο Final Four είναι εξαιρετική αποτυχία ναι. με βάση τις επενδύσεις που κάνουν. Εντάξει, το θέμα είναι όμως ότι πρέπει να βρούμε επενδυτή. Δεν μπορούμε να βρούμε κανέναν. Δεν έχεις κανένα φίλο εκεί στη Βουλγαρία. Δεν έχω, δεν έχω. Να βάλουμε ένα επενδυτή στο μπάσκετ, να κάνουμε και εμείς το κομμάτι μας. Όχι, φίλε μου. Να γίνουμε ομάδα Ευρωλίγκας. Να γουστάρουμε, να χάνουμε λεφτά. Το μπάσκετ, φίλε μου, αρέσει να το βλέπω. Δεν παθιάζομαι. Είναι κατά ένα μαγικό τρόπο. Δηλαδή, πέρα από εκείνη τη μαγική δεκαετία που ήμασταν και παιδάκια, τη δεκαετία του 80, αρχές του 90, εκείνα τα αλίστου μνήμης εκπληκτικά παιχνίδια. Μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη που ένας γιγάντωνε τον άλλον. Ο Άρης κατ' ουσίαν γιγάντωσε τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Εκείνο το πρωτάθλημα και εκείνο ο Ιακοπίνη, τα τρίποντα και ο Ραγκάτσι και αυτά. Εντάξει. Έκλεισε εκείνο ο φάκελος. Και βασικά εμείς θέλουμε να έχουμε ομάδα αυτό που κάνουμε στο ποδόσφαιρο. Θέλω να πιστέψουμε λίγο στο ποδόσφαιρο που δεν το αναφέρουμε. Το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Έχουμε 5 μέρες από το παιχνίδι. Έτσι. Εσύ τα ξέρεις τα ποτιαζάκα. Εντάξει, είμαστε στα τέτοια τώρα. Εκτός από το Μαουρίτσιο. Εντάξει. Ωραία. Αυτοί δεν παίζουν τον φυλακά του μάλλον. Ο Σοβαρολογής, μεγάλη απώλεια. Μεγάλη απώλεια. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό ο φυλακά. Εκπληκτικά σοβαρό. Όπως πρέπει, όλες τις ενέργειες που έχω δει είναι καταπληκτικό. Κάνει κάτι εξόδους. Άστο, μια χαρά είναι, φίλε. Ναι, μια χαρά είναι. Ναι. Όχι, θα λέμε τα πάμε τον πρώτο μάτι. Ναι, όχι, δεν σου λέω ότι είναι κακό. Πότε να σου πω κάτι, ο Άρης πόσα γκολ έχει δεχτεί, δύο. Ναι. Δεν φταίει σε κανένα γκολ. Ναι. Δεν φταίει κάπου. Πολύ δύσκολο. Η κεφαλιά του Ντομίνγκε είναι λίγο αργή, αλλά. Στα χαμηλά δεν είναι καλό γιατί και ψηλό. Δεν είναι κανένα ψηλό, δεν είναι καλό στα χαμηλά πριν του πούμε. Εδώ λέμε ότι ο Ντεχέα λένε όλοι ότι είναι μέσα στου δύο κορυφαίου θεματοφύλακε του κόσμου. Και εγώ δεν το βλέπω ποτέ να κάνει με τα πόδια. Όλο παίζουν τα πόδια. Το πόδι ανοίγει το δεξί, το πόδι τα αριστερά, κάτι τέτοια κάνει. Έχει εντάξει, δείχνουμε ένα στοιχεία. Ναι, εντάξει, είναι ελαστικό, είναι τάχη αυτά. Έχει τοποθέτηση, έχει τεχνική. Πλέον θεματοφύλακα έχει το μερίδιο τεχνική στον τρόπο που θα πέσει, στον τρόπο που θα σταθεί, στο πώ θα γεμίσει τον όγκο. Τεράστια η θέση του θεματοφύλακα. Πάρα πολύ αυτό που λένε όλοι χιλιάδες χρόνια σε εισαγωγικά, ότι το λάθος του τερματοφύλακα φαίνεται σε ένα δευτερόλεπτο γιατί είναι γκολ, δεν υπάρχει τίποτα. Ενώ έκανε λάθος ο Χαφ, τι έγινε, έκανε λάθος ο σέντερφορ, θα βάλει το άλλο. Πλέον τα λάθη του τερματοφύλακα δεν φαίνονται. Πώς δεν φαίνονται. Ενώ δηλαδή αυτό που θα το πνίξει τον γκολ φαίνεται. Αλλά υπάρχουν πολλά λάθη τα οποία δεν φαίνονται. Α, που δεν βγαίνει να τελειώσει μια φάση και βγει ναι, ναι, κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν παίζει σωστά με τα πόδια, ναι. Επιλέγει το λάθος παίκτη. Δηλαδή ναι. Για μένα τώρα που ετοιμάζω κάτι που έχει να κάνει με την ανάλυση του ποδοσφαίρου γενικότερα. Σαν media, ένας από τους στόχους που έχω είναι να αναδείξω το πώς παίζει ο τερματοφύλακας. Σωστά το πότε κάνει λάθος, το πότε. Κατάλαβες. Όχι γενικά, δεν θα κάνουμε εκμάθηση. Ναι. Παίζει ο Όθωνας τερματοφύλακας. Σε αυτή τη φάση έπρεπε να βγει γιατί 1, 2, 3, 5, 10 αυτό και βγαίνω. Ωραία. Είναι πάρα πολύ σύνθετη. Και να σου πω και κάτι: οι τερματοφύλακες οι ακριβοί είναι αυτοί που συμμετέχουν στην ανάπτυξη. Ο Νόε, είδες με τα πόδια τι καλώς που είναι. Μερικές φορές ο Νόε παίζει μπακότευμα κανονικά. Και δεν είναι μόνο ανεβαίνει στο μυαλό του μεγάλη περιοχή. Ανεβαίνει να πιέσει ο αντίπαλος. Μια παλιά του ονοδοφύλακα, σωστή, είναι ικανή να σπάσει το pressing και να τους κάνει τους άλλους να τρέχουν. Προχθές στο Ισραήλ την assist τη δίνει ο ονοδοφύλακα στο 1-0 του Ισραήλ. Όπως και εμείς βάλαμε. Το παίρνει την μπάλα πρέπει να παίζει γρήγορα, να νεκρώνουν τα πάντα. Έχει πολλά στοιχεία. Το Πασχαλάκι assist ποτέ ήταν με την Βασιλεία, ήταν στο πρίγκιπ. Με τη Βασιλεία, ναι. Το 0-2 το πλασέτο από πάνω σε πρώτο χρόνο. Υπάρχει assist Πασχαλάκι μέσα στη σεζόν. Δεν είναι μικρό πράγμα και υπάρχει και γκολ που μόνο στο Κορδελιό, τα φιλιά μας. Τα φιλιά μας, ο Φάκη μου. Τα φιλιά μας. Τα φιλιά μας στην Τούμπα, εμένα. Το Ελευθεριακού έβαλε γκολ ο δερματοφύλακας αμνηστία, με βολέ. Σήμερα έμαθα ότι αυτή η ανηφόρα εκεί που έχετε στο Κορδελιό, ναι. Στην ναι, αρχή ναι. Είναι Ελευθέρια και ναι, πιο πάνω είναι Κορδελιό. Πώς τα κάνετε αυτές, ναι. Αφού είναι ο ίδιος δρόμος, βέβαια. Δεν είναι ο ίδιος δρόμος. Γιατί άλλος. Τα Ελευθέρια δεν ήταν Ελευθέρια, ήταν Χαρμάκιο. Δεν έχει, είχε κανονικά από εγώ ξέρω ότι είναι μία οδός η Ανδρέα Παπανδρέου που ξεκινάει την αρχή. Κωνσταντίνου Καραμαλή. Α, έτσι, την έχετε και άλλη Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι στα Ελευθέρια, η Ανδρέα Παπανδρέου είναι στο Κορδελιό.
Τι ωραία που είστε. Είναι δύο εκκλησίες επίσης, ναι, είναι ο Άγιος Γιώργος και η Μεταμόρφωση του Σωτήρου. Να είναι ξεχωριστά. Αν πεις κάποιον παλιό που μένει στην Ελευθερία Κορδελιώτη, θα θυμώσω, θα σου πει, εγώ δεν είμαι Κορδελιώτης. Το Ελευθέριο είμαι. Οπότε ελευθεριακός με Οδυσσέας Κορδελιού σκοτωμός. Σκοτώνονται. Ε? Κάποτε υπήρχε έντονη κόντρα, τώρα όχι τόσο. Γιατί σε κάποια δόση ο Οδυσσέας είχε αποσυρθεί. Δεν υπάρχει τόσο έντονη κόντρα. Στο Κορδελιό ψάχνουν πάντα τρόπους για να μαλώσουν. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν είμαι ελευθεριακός και είσαι Οδυσσέας Κορδελιού, τι πρόβλημα. Ναι. Ωραία. Αν είσαι, ξέρω εγώ, άμα δεν το έχουμε αυτό, είμαστε κοινοί, ναι, είμαστε και οι δύο Κορδελιώτες. Εντάξει. Θα σε κυνηγήσω γιατί είσαι Σαρακατσάνος και εγώ είμαι. Α, θα ψαχτείς, να βρεθεί. Θα ψαχτείς, ναι. Δεν μπορούν οι άνθρωποι. Ναι. Μάλιστα. Τρώγονται με τα ρούχα τους. Θέλουμε να υπάρχει ένταση. Ναι, ένταση, αλλά. Αλλά έχουμε και σύνδεσμο του ΠΑΟΚ εκεί πέρα. Εντάξει, δεν ξέρω. Τι είναι αυτό που λέει, σύνδεσμο του ΠΑΟΚ έχει στη Ζάμπια. Στη Ζάμπια. Είναι φίλο μου αυτό που έχει στη Ζάμπια το σύνδεσμο. Μπράβο. Ο ΒΑΠ, ΠΑΟΚ Σάκερο. Τι θέλει, μάλιστα. Το είδα. Ο ΒΑΠ είναι παλιό τεσσεράκι. Είναι λίγο μεγαλύτερο από. Κοντά σε σένα. Κοντά. Είναι και τα γειτονικά. Ναι, και τεσσεράκια παλιού και έφυγε εκεί πέρα. Και τώρα του έχει αυτού εκεί γειτονικά, βίντεο και τέτοια. Του οργάνωσε άνθρωπο. Του το λε, εγώ έστειλα τις μισές. 14 μέρες ταχυδρομείο. Και πολύ καλά έκανες. Ναι, ωραίος είναι. Γελάω εγώ πολύ με τους μαύρους. Και μια μέρα, ρε φίλε, ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να του καλέσει εδώ. Βέβαια. Σε ένα παιχνίδι. Τιμή Σένεκεν. Τιμή Σένεκεν. Και να παρελάσω γύρω-γύρω από το γήπεδο. Μια πεντάδα. Άμα το σηκώσουμε, μια πεντάδα, ρε φίλε, πόσο να κάνει να έρθουνε. Τι να κάνει, τίποτα. Ναι. Σταγόνα στον ωκεανό. Εδώ οι επενδύσεις που γίνονται πλέον είναι μυθώδες. Με αποθεώνει ο Κορδελιώτης, λέει πόσο Κορδελιώτης είσαι. Το δέχεται. Ορίστε. Το δέχεται, φίλε, κανονικά. Ήρθε να πάμε στο διάλειμμα το πολύ μικρό. Το light. Το light. Και το φιν... Το διάλειμμα φινοδουλειά. Ναι. Μπαμ, μπαμ. Ναι. Ο Μπιλέι. Ναι, ο άνθρωπος είναι, πολύ μπροστά αρχικά. Έτσι έρχεται εδώ πέρα, αυτοσαρκάζεται, γελιοποιείται και επιμένει. Ναι. Μέχρι να τιμωρηθεί δια λιθοβολισμού. Κοίτα, φίλο, καθένα το πιστεύει. Η Μαρία η Μαγδαλίνη τι την κάνανε, φίλε. Και, Κυνήγι, εφαγηχοντό. Που ήταν όλοι στο κόλπο στο μεταξύ. Άσε, όλοι την τρώγανε. Ναι, όλοι την τρώγανε. Αγία ήταν η Μαγδαλίνη τελικά. Ναι, κανονικά. Αγία έγινε στο τέλο. Ναι, και τι θα γίνει. Ναι, τι νομίζει, έτσι είναι. Η Εκκλησία δεν τα αφήνει αυτά, φίλε. Σιγά μην τα αφήσει. Όπω μου λέει ένα φίλο, σκότωσε πάνω από 2 εκατομμύρια κόσμο. Άγιο. Τι άγιο. Μέγα Αλέξαρα. Άγιο. Ο Κωνσταντίνο. Και το άλλο που μου έλεγε με το σταυρό, γελούσα μόνο μου, δεν ήξερα γιατί γιορτάζω. Τέτοι, ναι, που αναστήθηκε η άλλη. Ναι, αναστήθηκε. Ναι, διάλεξε, λέει αυτό και έγινε αναστήθηκε. Εντάξει, λέει. Ωραία, αυτά, ωραία, θα βαρέσουν μετά. Πιο ωραία απομύθηση είναι. Τι μύθιε όπου. Πιο ωραία. Πιο καλά. Το, ανεκδοτάκι, το ξέρει με, με του τρει χριστιανού, ορθόδοξου και βουδιστή που πετάνε στη Μισκή. Σοβαρολογίε. Το λέω, ένα λεπτό δεν είναι. Λοιπόν, κάντε εικόνα κυρίε και κύριοι. Τσιμισκή, κατά μήκο Τσιμισκή, ένα Μωαμεθανό. Ένας χριστιανός και ένας βουδιστής. Μάλλον για τη θρησκεία. Λέει ο άλλος, λέει ο βουδιστής, εύκολα, ο χριστιανός, εύκολα είναι τα πράγματα. Ανεβαίνουμε πάνω στον έκτο, πηδάμε στο κενό και όποιος σώσει ο Θεός το τομάρι του, ασπαζόμαστε, θρησκεύτουν βεβαίως. Λέει πανεύκολο, αν είναι δυνατόν, λέει και ο Μωαμεθανός και ο βουδιστής και, και ανεβαίνουν. Ασανσέρ, έκτος όροφος, μαζεύονται στο κενό. Πάνε λοιπόν, λέει ο μουσουλμάνος, θα πέσω εγώ πάνω του. Ναι, το λέει κανένα από μένα, αλλά πέσει. Ακούς. Πέφτει λοιπόν ο μουσουλμάνος στο κενό. Έκτος όβος, πέμπτος, τέταρτος. Αλάχ, 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 μπάνγκ, μπάνγκ, διαλύεται. Γεια σας, με το κουταλάκι. Κάντε εικόνα. Ναι. Ακούς, κάντε εικόνα. Χριστιανός και ο βουδιστής από πάνω. Ο βουδιστής να κατέβω, εγώ λέει για σιγουριά, για να σε σώσω, το λέω για κανένα άλλο πάνω. Το λέει άλλος. Ό,τι και να κάνεις σήμερα, λέει ο Θεός μου, λέει ο Ιησούς, θα με σώσει. Πάνε λέει και εσύ ξεφτυλίσου και μετά μείνω εγώ. Λέει εντάξει. Πετάγεται στο κενό. Ο βουδιστής, έκτος όροφος, πέμπτος όροφος, τέταρτος, ομ, 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 κάνει τα χέρια, δεν τις πιάνει. Τέταρτος όροφος μειώνεται, έχει τα τρίτος μειώνεται, δεύτερος μειώνεται, πρώτος, φαπ, πατάει, τσιμισκή κανονικά. Πατάει. Παίρνει το ασανσέρ, ανεβαίνει στον έκτο. Του λέει το χριστιανό, η σειρά σου. Φυσικά λέει. Δεν θα πηδήξω εγώ, έσωσε ένα ο αστείο. Ο κωμικό αυτό ο Βούδα και δεν θα με σώσει εμένα ο Θεό. Πάθη Χριστού. Το έτσι θα γίνει, λέει. Ναι, λέει πολλά λε όμω. Το λέει αυγή, δεν πήδηξε. Ναι, το λέει πηδάω, λέει τώρα. Πηδάει λοιπόν, έκτο όφο, άγριο τόσο, άγριο τόσο, άγριο τόσο, άγριο τόσο, τέταρτο, άγριο τόσο, άγριο τόσο. Πολλαπλασιάζει ταχύτητα. Δεύτερο όφο, ομ, ομ, ομ. Να το ανέβαινε. Έχει να δώσει. Όμως, άστα σου λέει τώρα τι πάθαμε. Πλακώσω στα ΩΜ. Έτσι ο σκοπός αγιάζεται αμέσα. Ωραία, ωραία.
Και μετά το ΟΜ, για να πούμε το μπάσκετ τα σημερινά, τη Γιουβολίκα που μας συναρπάζει. Έχουμε σήμερα, ξεκινάμε με 8 και 4. Μπορεί να το σκοτώσω, να με συγχωρέσει. Εδώ είμαστε, δουλειά μας. Νταρουσάφακα. Τέλεια, τέλεια. Άντε ρε Σοφία, καλορίζικο. Θα πάω να πας μετά ένα μάξιχο να φύρω, ακούς. Έχει κι άλλη ομάδα όμως, δεν παίζει μόνη της. Με την Μποντοσνότ. Καλά, αυτές, σε αυτήν έχεις δικαίωμα να κάνεις. Εντάξει, okay, αλλά όχι στη Σόσο. Εντάξει, με τρέλανες και τη μέρα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ναι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε μετά 9 και 5 Μακάμπι Τελαβίβ με Τσεσεκά Μόσχα. Έχεις πάει ποτέ στο Τελαβίβ? Όχι, θέλω πάρα πολύ να πάω στην Ελλάδα. Αξίζει το Ισραήλ, να ξέρεις. Ας πω μια ιστορία. Μόνο που αναπνέεις, σημαίνει εκπνέεις τώρα, θα ζεις τώρα, δεν θα ζήσω. Κάθε δευτερόλεπτο στο τελευταίο. Είναι τότε, παίζουμε τότε. Που ο μεγάλος προπονητής με τους βοηθούς του. Με Σκαβμούτσο. Έβαλε το τιμωρημένο. Και Ανδράλα. Και πάμε στη Ρεβάνς. Μέσα στο πρόγραμμα καταλαβαίνετε. Με Μακάμπι. Μακάμπι Τελαβίβ. Καταλαβαίνετε ότι μέσα στο πρόγραμμα υπάρχει ένα πηγαίο μίσος και Μπινελίκη, δύο στρατόπεδα και γίνεται. Δεν θα έλεγα ότι είστε και πολύ ερωτευμένοι μεταξύ μας. Δεν ήμασταν μακριά και όχι αγαπημένοι. Ναι, και οι παίκτες να φοβούνται να πλησιάσουν σε εμάς να μιλήσουν. Γιατί όποιος μιλούσε. Δικτατορία ισχύει του είδους. Φτάνουμε να πούμε εκεί πέρα, κατεβαίνουμε, πάμε στο ξενοδοχείο, αφήνουμε τα πράγματα, πάμε να κάνουμε το προσκυλίκι. Το ξενοδοχείο πέρα από τη θάλασσα. Πλάκα, πλάκα, στα βαβέα πέρα το σκέφτομαι. Γεια συνέχεια. Πώς δεν την έκανα αυτή τη δουλειά. Πέρασε ένα ταρίφο ο οποίος δεν μιλάει γρήγορα αγγλικά. Και ξαφνικά. Το είστε Τελαβίβ, έτσι. Τελαβίβ, στο κεντρικό το δρόμο, στην παραλία εκεί. Στη λεωφόρο Νίκη, στη Τελαβίβ. Τεράστια ξενοδοχεία, τεράστια παραλία, όλα τεράστια. Τόσο από τους Ισραηλινούς που δεν είναι τεράστιοι, τέλος πάντων, δεν τους βρίσκεται. Και με αυτή τη ματιά τι είναι. Ναι, αυτή την πολύ. Ναι, αυτό το ζύγωμα. Ξαφνικά βλέπω σε κάποια σημεία πολύ κόσμο. Μια καφετέρια με 500 άτομα. Και στην άλλη δίπλα τρία. Πας παρακάτω. Μια ξέρω εγώ, ένα εστιατόριο με ένα ουρά. Δίπλα ο άλλος τίποτα. Πω, τι γίνεται. Προσπαθώ να εξηγήσω στον Ταρίφα εδώ γιατί έχει και εδώ δεν έχει. Ξέρω. Ναι, το ρωτάς, έχεις απορίες, γεμάτος απορίες. Με νοηματική 4-5 λέξεις που καταλαβαίνει αυτός. Α, μου λέει, here boom to. Δυο φορές εκεί. Here boom to. Ναι. Και τι κάνανε ρε. Το here boom to σήμαινε ότι εδώ ανατινάχθηκαν δύο φορές. Ναι. Here boom three. Three πιο πολύ. Three, είχε και πιο πολύ. Ναι. Αυτοί πηγαίναν από αντίδραση. Στα είναι. Μαγαζιά που γινόντουσαν οι βομβιστικές. Από αντίδραση. Και οπότε οι άλλοι θα βάλουν μόνοι τους βόμβες. Αυτό ακριβώς θα γίνει. Τι θα κάνουν, θέμα χρόνου είναι. Ναι. Όχι, θα πεινάσουν τα παιδάκια τους. Ναι. Να πάει μια βόμβα με στα μούτρα. Μπορεί βασικά οι μισές βόμβες στο Τελαβίβ να είναι για αυτόν τον λόγο. Ο Ισραηλινός θα το σκεφτεί αυτό, σαν και εμάς είναι. Ίδια φάρα ακριβώς. Να ξέρεις, ίδια φάρα φίλε. Έχω σοκαριστεί με το πώς σκέφτονται οι ίδιοι με εμάς. Άσε το που τους κράζουμε. Οι ίδιοι, ρε, ντάλε κουάλε. Και σε αυτούς ισχύει το αν θες να κάνεις μια δουλειά πάρε έναν Εβραίο και αν θες να χαλάσεις τη δουλειά πάρε δεύτερο. Ναι, το ίδιο ακριβώς. Σαν τον Έλληνα, σαν τον δεν μπορεί να την κερδίσει κανένας, βάλτε ένα δεύτερο Έλληνα και σου πεδώνονται όλα. Όλα, μηδέν. Λέγαμε λοιπόν για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ που παίζει με τον... Με τη Μόσχα. Με την Τζεσικά. Ναι. 9 και 5. Και εκεί πέρασαμε ωραία. Θα σου πω εκεί. Εκεί. Πλάκα θα κάτσω να, τα ονόματα που λέει να δω αν έχω πάει στις πόλεις. Λοιπόν, Bayern Παναθηναϊκός. Πήγαμε και εκεί. Δεν πήγαμε, έπαιξε ο ΠΑΟΚ τέλος πάντων. Το διπλό του Παναθηναϊκού πόσο πλήρωνε? 1,53 για την ακρίβεια. Και έχουμε και ένα τελευταίο αγώνα στις 10. Γκραν Κανάρια με Μπαρτσελώνα. Γκραν Κανάρια είναι σε Βιλή. Στα νησιά κάτω. Στα όχι. Κανάρια είναι την Τενερίφη εκεί. Γιατί την κάχασα Φερνάντο περνάω. Δεν μπερδεύω. Το over της Μπαρτσελόνα με τα Κανάρια πώς μπορεί να ξεφύγει. 162-163. Καλά είναι τα μπάσκετ. Η Γιουβολίγκα έχει πολύ ωραίο επίπεδο. Το βλέπεις πολύ ξεκούραστα τα μάτια της Γιουβολίγκα. Είναι top επίπεδο πολλά. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα δεις κάποιον να βαρεθείς. Όχι. Κάναν πολύ καλή δουλειά, φίλε. Μπορεί να το κάνανε κλειστό. Υπάρχει χαρτί πολύ. Δεν έχουν λεφτά. Δεν πληρώνουν πολλά. Δεν πληρώνουν πολλά. Οι ομάδες όμως βάζουν λεφτά στις ομάδες τους. Ναι, οι ιδιοκτήτες. Ναι. Φαντάσου τι θα γινόταν, γιατί για να βάζεις τόσα λεφτά, ωραία, σημαίνει αυτομάτως ότι είναι καβλάντιδες οι επιχειρηματίες. Ναι. Ότι τα δίνουνε. Φαντάσου να είχαν και μια πιθανότητα να πάρουνε. Ναι, και τα δίνουνε με μηδέν προσδοκία επιστροφής. Μηδέν. Σου είπα τα νούμερα. Τα πετάνε, ανοίγουν το παράθυρο. 30 εκατομμύρια μέσα. Έτσι, ναι. Κάθε χρόνο. Αβίαστα, εύκολα. Αβίαστα. Δεν έχω τι να κάνω, ας παίξω λίγο με το μπάσκετ να... Απ' τα Άρης πάω, Σταύρο, γιατί τώρα σιγά σιγά κοντοζυγώνουν οι μέρες. Αυτό το μάτσο είναι όμορφο, έχει διαφορετικό χρώμα. Τι θυμάσαι, έτσι, τα τελευταία δεκαετία θυμάσαι κάτι? Δεν θυμάμαι τίποτα,
Α, επειδή λείπανε τα παιδιά. Πέρασαν τόσα χρόνια που με ρώτησαν σήμερα και αυτό που προσπαθούσα να σκεφτώ τι να θυμηθώ. Πόσα χρόνια έχουμε, 5 χρόνια, 4. 4,5 χρόνια. Είναι πολλά τα χρόνια. Ναι. Δηλαδή ένα παιδάκι που μόλις γεννήθηκε. Όχι, ένα παιδάκι 5 χρονών δεν έχει δει ΠΑΟΚΑΡΙΣ. Ναι. Ποτέ. Και ένα 10 δεν έχει, αν φανταστούμε ότι μέχρι τα 5 δεν καταλαβαίνει. Δεν έχει θύμηση. Δεν καταλαβαίνει καλά. 4 με 10 δύσκολο να το θυμάται. Δηλαδή έχει γίνει 9 και τώρα θα το δει. Ναι. Να καταλάβει το τι γίνεται. Ναι, υπάρχει θεματάκι. Αυτό το, όμως που θα είναι πάρα πολύ ξένοι σε σχέση με τους Έλληνες στις δύο εντεκάδες, δεν πιστεύεις ότι το πηγαίνει λίγο πίσω το ντέρμπι? Δηλαδή δεν έχει αυτή την ένταση που τη θέλουμε. Εγώ θέλω 90 αγωνιστικά λεπτά να υπάρχει ένταση, πάθος, διακαείς πόθος για την νίκη και από τις δύο ομάδες. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ξένοι υπήρχαν και σε άλλες σεζόν. Παλιότερα. Όχι τόσοι πολλοί, φίλε. Υπήρχαν πολλοί. Εντάξει, φίλε, ο Άρης στις τελευταίες. Τώρα δηλαδή από του 11 του ΠΑΟΚ. Για να γίνουμε συγκεκριμένοι. Γιατί εμένα μου αρέσει να μιλάμε με. Οι μόνοι Έλληνες θα είναι. Θα παίξει ο Πέλκας λογικά. Κουρασμένος, ερωτηματικό. Ο Πασχαλάκης σίγουρα. Ναι. Ο Πασχαλάκης σίγουρα. Ο Πέλκας με ερωτηματικό και μπορεί ο Καρέλης. Δηλαδή με αίμα τρεις, έτσι. Με αίμα. Στην καλύτερη όλων. Ναι. Και από τον Άρη Έλληνες. Αν θα παίξει ο Καντιμίρης, γιατί λες ότι ο Κουέστα είναι. Ο Καντιμίρης, ο Αναγνωστόπουλος είναι ο δεύτερος. Ο Καντιμίρης δεν είναι στον πάγκο. Στον πάγκο θα είναι. Δηλαδή έρχεται ο Αναγνωστόπουλος πίσω από τον Κουέστα. Έτσι νομίζω. Τέλος πάντων. Αν θα παίξει οπότε Έλληνας θεματοφύλακας, για να το κάνουμε έτσι. Δεξί μπάκο Τζανακάκης ή Κωνσταντινίδης. Τζανακάκης, σιγά με Κωνσταντινίδης δεν μπορεί. Άστο. Γιατί δεν μπορεί. Δεν μπορεί, γιατί δεν μπορεί να κάνει αντίον του πάγκου πώς θα παίξει. Δεν γίνεται. Οπότε είναι ίδια. Αυτοί είναι έτσι σκέφτονται να ξέρει. Ξέρουν, ναι. Το μυαλό του είναι ανάποδο. Ναι. Ο οποίο Κωνσταντινίδη, τώρα που το θυμάμαι, έτσι πήγε στο. Θυμάσαι ένα πέναλτι που έκανε στον Κάμπορα εκείνη τη μέρα. Το τι έξυπνο που το κέρδισε ο Κάμπορα. Δεν ήταν πέναλτι, δεν πήγε σε πάνω του Κάμπορα και του φίλησε το Βοσκάκη. Μου άρεσε εμένα αυτό ο Σεντεφόρ. Ο Κάμπορα. Καλό παίκτη ήταν. Καλό παίκτη. Είναι σύγχρονο φόρε. Φίλε. Ναι, όχι πολύ ψηλό, όχι πολύ κοντό. Πολύ κινητικό, μόλι δει τι θα εκτελέσει. Καλά τελειώματα, τι άλλο θέλει ο Φόρε. Το που είπαμε μόλις για αισθητή θα εκτελέσει, θα πάμε για λίγο στην Εθνική χθες. Μου άρεσε πάρα πολύ, που δεν μου άρεσε σαν ποδοσφαιριστής γενικότερα, το τελείωμα του Κουλούρη σε πρώτο χρόνο. Αυτό με το... κάνει πάντα. Πάρα πολύ καλό. Άσχετα που δεν πήγε μέσα. Mm. Και άλλο Έλληνα στον Άρη. Μπροστά τίποτα, μεσαία γραμμή τίποτα, έτσι δεν είναι. Μπορεί να παίξει ο Σιώπης του Μπάσα. Α, είναι τραυματίας αυτό, παιδιά. Διάβασα αυτό κάτι σε γκρι. Δεξί μπακ και ο Δελιζής στα στόπερ. Αυτό το μάτι που θα ήταν να επιτρεπόταν να πάνε φύλαθλοι να έρθουν εκεί να κάνουν. Μα το στερούν αυτό. Εντάξει, αυτό. Δεν το δέχομαι αυτό. Πρέπει να υπάρξει ένα ποδοσφαιρικό πολιτισμό, να ανέβουμε λίγο αυτές τις βαθμίδες. Δεν πάμε κάνουμε βήματα μπροστά. Βήματα πίσω είναι το να μην επιτρέπεται ο φιλοξενούμενο να επισκεφτεί την έδρα του γηπέδου. Απαγορεύεται, φίλε, γιατί δεν υπάρχει προϊόν, δεν σέβεται κανεί το προϊόν και ο καθένα λειτουργεί για πάρτι του, ό,τι γουστάρω κάνω. Όπως αφού και... σου λέει ο φύλαθλο. Ότι ο παράγοντας κάνει ότι γουστάρει, έτσι θα κάνω και εγώ ότι γουστάρω. Ο ίδιος ο παράγοντας δίνει το πνεύμα ωραία, του ότι κάνουμε ότι γουστάρουμε. Όπως και η χρήση VAR. Δεν πρέπει να γίνει το VAR. Δηλαδή αυτό είναι αλφαβήτα πλέον. Δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει με το VAR. Θα αποφεύγαμε τόσα λάθη. Ενώ ξέρουμε ότι είμαστε άχρηστοι. Είμαστε άχρηστα κοινωνία, αγόρι μου. Δεν πάμε να στήσουμε κάτι. Ωραία. Πρέπει να μας βοηθήσει κάποιος ρομποτικά. Ωραία. Ναι. Το ξέρουμε. Προτιμάνε να δώσουν λεφτά κρατικά στις ομάδες, που για μένα αυτό είναι λάθος, ή τους δίνεις όλους ή όλοι να βγουν στην ελεύθερη αγορά, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Το ξεπερνάμε και αυτό. Ανομία είναι αυτό ποτέ. Ανομία. Ανομία. Τέλος πάντων. Και προσπαθούν όλοι να πουλήσουν ότι είναι σωστό που έδωσε η ΕΡΤ λεφτά. Εντάξει, παιδιά. Δηλαδή, εγώ να είμαι στην ελεύθερη αγορά και εσύ να τα παίρνεις από το κράτος και είμαστε το ίδιο, λέγω. Είναι δηλαδή και όχι λεφτά τα οποία θα παίρνεις στην ελεύθερη αγορά, double score. Ναι, μέσα έξω. Δεν σε προλαβαίνω. Ναι. Τα μηνύματα φωτοβολίδα. Τα μηνύματα φωτοβολίδα γιατί πρέπει να. Πώς το λένε, πρέπει να κανονίσουμε και τα ραντεβού μας, φίλε. Ωραία. Είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά. Πάντως με το καλό να φτιάξει. Ο Αγκάνθο έχει κερδίσει, όχι ο Κάμπορ, έχει δίκιο. Ο Αγκάνθο ήταν πιο τσακάλι. Απλά έχει περισσότερους τραυματισμούς από τον Βίλιαμ Ντεφόε του Πλατούν αυτό. Ο Αγκάνθο το πέναντι από τον τέτοιο, να. Από τον Δημητράκη. Το Κωνσταντινίδη. Αυτό το κόσμο να σπάω ξύδιξη οικογένεια. Ε? Ναι. Ναι, ρε. Που περιμένει τον Κωνσταντινίδη να τον ακουμπήσει και μόλι τον ακουμπάει κάνει τον νεκρό. Κλασικό πέναλτι Άρη. Στο μεταξύ αυτοί θεωρούν ότι του φάζουμε εμεί. Άμα κάτσουμε και δούμε τα παιχνίδια στο Χαϊδάου. Ναι. Δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη συλλογιστική, όχι. Όχι, όχι. Ψε. Είχαν πάρει και έναν τον Αμπρέου, το θυμάσαι που είχαν πάρει. Με τιμέ και δόξε. Ναι, ρε, που έλεγαν ότι είναι 7.000 άτομα στο αεροδρόμιο.
Πήγαινε ένα παράγοντα του Άρη τότε και έλεγε στου δημοσιογράφου: πείτε 7.000, πείτε 7.000. 7.000 δεν μάλακα μένα εκεί πέρα. Θα παρκάρει ο άλλο την ποτίδεα. Ναι, τι 7.000. Εδώ εμεί. Αλλά ο αριθμό του ψεύδου. Στην πρόκριση, ναι. Στην πρόκριση τη μεγαλειώδη που είχαμε κάνει με τη Φενέμπαξε, που ήταν γεμάτο από το καζίνο μέχρι τη στροφή επανομή και μέχρι τα κόκκινα και τα πράσινα φανάρια. Ναι. Έτσι. 7.000 δεν είπαμε. Μπορεί να μην ήταν 7.000. Δεν είπαμε 7.000. Ναι. Ποτέ δεν είπαμε 7.000. Τι ωραία πρόκριση εκείνη με στη Φενέρε. Πολύ αντρική. Με Παύλο Δερμιτζάκη και με Μουσλίμοβιτς. Τι ωραίες στιγμές παροξενήθηκε στην Αθήνα. Και να είσαι εκεί, εκείνο το καλύτερο. Ωραία, ναι. Ήσουνα. Δεν ήμουν στην Αθήνα. Στην Κωνσταντινούπολη δεν ήμουν. Αυτό έκανα έγκλημα. Στον Τόνετσκ στην τελευταία φορά έξω. Ναι, ναι, ναι. Δεν κυβνάω πολύ έξω γενικότερα. Θέλω να με το. Είμαι σοβινιστής. Ναι, ναι, ναι. Είμαι ο πρώτος Γαλλοέλληνας της χώρας μας. Μου αρέσει εντός των τυχών. Στον Τόνετσκ μου άρεσε. Η παρουσία σου ήταν αισθητή. Θα ναι, ναι, ναι. Γενικότερα. Παυγά θα είναι αισθητή. Με εκπληκτικό πρόεδρο πάω και διανοηγούμενο. Βέβαια, Γιάννα. Τι πινελιέ του. Γιάννα δεν υπήρχε. Αγαπημένο σου. Συμπάθεια. Είμαστε σε μια προετοιμασία. Γίνο και ωραίο. Σε μια προετοιμασία στο Αμπτενάου. Και 10 μέρες δεν μπορούμε να παραγγείλουμε τίποτα άλλο πριν από σνίτσελ και πίτσα. Δεν πας εννοηθούμε με τα βόδια, κύριε. Ένα χωριό, ό,τι να είναι. Όλα στα γερμανικά, δεν ξέρει κανείς μας γερμανικά. Και παίρνουμε κάθε μέρα για σιγουριά σνίτσελ και πίτσα. Τι να, δεν έχουμε κάτι. Καλά, δείξτε άλλο. Αυτό, δεν έχει φωτογραφία. Δεν είχε εικόνα, όχι. Όχι, δεν ρισκάραμε. Ρε. Ναι. Δεν είμαστε ψιλολάτσι τότε, υπήρχε φτώχεια. Ναι. Τέλος πάντων, εμφανίζεται ο γούμενος. Ναι. Χαιρετά στο ένα δέκατη μέρα. Με ανοιχτή παλάμη. Δέκατη μέρα. Ναι. Δέκατη. Πάει εκεί, δεν μιλάει καμία γλώσσα, ούτε ελληνικά δεν μιλάει ο γούμενος. Στο Αγρίνιο δεν μιλάνε ελληνικά, μιλάνε τα δικά τους. Εντάξει. Πάει εκεί πέρα, κάτι λέει εκεί, κάτι νοήματα, κάτι τέτοια. Και καλά, πάντα μας κάνει, πάει ένα τραπέζι στο τέλος της προετοιμασίας. Ναι. Ωραία. Και βγαίνουν κάτι πιάτα. Που ούτε τα σκεφτόσαστε. Που ούτε τα φανταζόμασταν ότι υπάρχουν, όχι στο χωριό. Στην ευρύτερη περιοχή. Και λες, αμάν τι έγινε, τι λάθος κάναμε όλες αυτές τις ημέρες. Πώς πέρασαν οι μέρες έτσι. Έτσι σημαίνει. Και εκεί έχω κάνει το κορυφαίο με τον κολλητό σου. Όπου είμαστε με τον Βασιλόπουλο στα μάξι. Μου γκρίζει γιατί έχει βάλει τα καλά του και πάμε στο καζίνο. Ωραία. Περίεργο είσαι πάντα. Τον έχουμε πίσω μας. Του λέω να καπνίσω γιατί μουρμούριζε. Ξέρεις, είναι μιλιάγκιχος, είναι τέτοιος. Ωραία. Και εκεί που καπνίζω. Τι έχει κάνει για να μην μυρίσει το τσεκάρι, είχε ανοίξει το παράθυρο και αυτός. Εκεί όπως κάνω εγώ το έτσι μια τουρ το τσιγάρο. Το έχετε μες στα μούτρα. Του γυρνάει και του καρφώνεται εδώ και πέμπει. Φαντάζομαι πως έκανε. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Πίδημα ισπανογαλλικό. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Μιλάμε σαν να πήρε φωτιά κανονικά. Αυτοί που καίγονται στις διαμαρτυρίες, εντάξει, είχαν μικρότερες αντιδράσεις. Λιγότερο γλαφυρές από το συγκεκριμένο. Να σε πω μια ιστορία με εντάφη. Ναι. Ο Τριαντάφυλλο. Ο Ντάφη ήταν αποτελείται στον ΠΑΟΚ, ο Τριαντάφυλλος Μαχαιρίδης, μετέπειτα παίκτης της Μπενφίκα και της Καλαμάτας και της Δόξας Δράμας από όπου ξεκίνησε. Έτσι είναι στον ΠΑΟΚ και δεν πολύ παίζει. Μπαίνει, βγαίνει στην αρχή. Αλλά θέλει να παίξει σαν τρελός. Και είναι ένα μάτς με τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τον παίρνει ο προπονητής, του λέει θα παίξεις. Χαίρεται ο Ντάφη. Θα παίξει, το λέει. Αυτά όλα μου τα εξηγεί μετά τηλεφωνικά. Ναι. Θα παίξει, το λέει. Αλλά μην το χοντρένει με στο μυαλό σου. Μην νομίζει, θα παίξει, θα παίξει. Ναι. Εγώ θέλω να παίξει, αλλά να μην παίξει, το λέει. Λέει, τι εννοεί. Λέει, θέλω το Βαζέχα να μαρκάρει. Ήταν εκείνε τι εποχέ οι κλασικέ. Ναι. Πάπτο να μην αναπνέει. Ναι, ναι, ζών ναι. Πρέσει όλο το γήπεδο. Αν πάει τουαλέτα να πηγαίνει μαζί του. Αν βγει από τη γραμμή και εσύ μαζί. Αν μπορεί να μπει μέσα του, να αναπνέει μαζί του, κάντο και αυτό. Ναι, και με παίρνει τηλέφωνο και όλο έτσι. Γλυκιά, γλυκιά αγανάκτηση με λέει, καλά ρε Γιώργο μου λέει, ακούς όθον, γιατί από τότε ήταν το βασιλικό δαιμόνιο, με λέει, γίνεται αυτό το πράγμα, περιμένουμε τόσο καιρό να παίξουμε και τώρα που είναι να παίξουμε πάλι μας λένε θα παίξουμε αλλά δεν θα παίξεις, δηλαδή δεν είναι μια ιδέα. Ναι, πόσα γκολ έβαλε ο Βαζέχας εκεί το μάτς για να κλείσω, τρία, το λέω καλά τον Μάρκα, δεν σου ξέφυγε καθόλου. Τρία. Εκεί του λες με το δεύτερο, δεν στόπουν, παρακαλώ, ξεφτιλιστούμε. Και είναι μια ανάλογη φάση. Θυμάσαι ένα τσιπλάκι που είχαμε. Πώς δεν θυμάμαι, ξεχνιόμαστε τις εποχές. Είναι η εποχή με Βολτέζο. Όχι ρε, Μελωδιάδο είχαμε πάρει. Ναι, Μελωδιάδο, ναι. Α, ναι, από εκεί πέρα, πάνω. Στόπερ ο τσιπλάκης. Παίζουμε ένα μάτς Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο οποίο χάνουμε και θέλει να τον βάλει την άλλη εβδομάδα το τσιπλάκι, ο Αλέφαντος.
σε ένα ΠΑΟΚ Άρης, το οποίο έπεται την επόμενη αγωνιστική. Ναι. Και τον λέει, άκου να δεις, το λέει, τσιπλάκι, Γιάννη νομίζω το στο μικρό. Γιάννη, μπορεί να κάνω και λάθος. Το λέει, άκου να δεις, αυτή τη στιγμή το λέει με ο Δημητριάδης, ο Βασίλης, ο Δημητριάδης. Ναι. Οπότε το σκόρ της ΑΕΚ, ναι, μετέπειτα και αυτά. Λέει, όπου πηγαίνω, το λέει, θα έρχεσαι μαζί μου, λέει, το κατάλαβες. Για να μπει στο πνεύμα. Ναι. Κυριακή το, αυτά και το Κυριακή βράδυ, μετά το μάτς, Κυριακή απόγευμα, μετά το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Εντάξει, το λέει, Κυριακή, ωραία. Περνάει κανένα μισάω, το λέει ο Αλέφαντος. Τουαλέτα πάω. Δεν κουνιέται τη πλάση σε κάθο. Ακούστε. Τουαλέτα λέμε, ακούς. Σηκώνεται, πεπατάει, ο Τσιπλάκης πάει για βράδυ, άφος, κοιτάει το κενό. Γυρνάει με μια βλοσιερή ματιά και τον κοιτάει. Αντέβε Τσιπλάκη που θες και να παίξεις. Εγώ το λέω, πάω το αλέτα και με αφήνεις μόνο μου. Δεν είμαι ο Δημητριάδης, το λέει, δεν σε είπα θα έρθεις μαζί μου. Όπου πηγαίνω. Ακού να δεις. Είχε τρέλα. Αγωνιτές. Καλονική τρέλα. Είχε πει και για ένα ακόμα μαγικό. Έτσι, μερικά δικά του αποφθέγματα στον Κωστάκη τον Οικονομίδη, ο οποίος φεύγει από τον ΠΑΟΚ έναν Ιανουάριο. Δεν τα έχει βέβαια με τον ΠΑΟΚ, γιατί είχε κάνει μυθική πρόταση ο Θωμάς ο Βουλινός, 0 λεφτά. Ναι. Ένας ποδοσφαιριστής που ήταν αναντικατάστατος ο Κωστάκης ο Οικονομίδης στον ΠΑΟΚ, ναι, στα 3,5 χρόνια που έπαιξε την ομάδα. Αναντικατάστατος, το ξαναλέω και παρακαλώ οποιονδήποτε. Ναι. Έκανε 110 εντεκάδες. Πρόσθεσε πόσες ενταμάδες, πόσες εντεκάδες, ναι, έκανε, ναι, όταν στα χαφ μαζί του ήταν ο Μαγντή και ο Τουρσουνίδης. Ναι. Παίζαν και οι τρεις. Ναι. Τέλος πάντων, για κάποιο λόγο δεν τα βρίσκουν και φεύγει, δεν υπάρχει τελευταία μέρα των μεταγραφών και για να μείνει εκτός, πάει στους Λύκους. Στους Λύκους στην ομάδα, θυμάσαι, ναι, η Τέξ Λύκη. Ναι. Να παίξει για 6 μήνες και να επανέλθει μετά στην Αλφαεθνική. Τέταρτη εθνική η Λύκη. Και οι Λύκοι κάνουν τότε την υπέρβαση, παίρνουν για προπονητή τον Αλέφαντο. Πάει στην προπόνηση, στην πρώτη προπόνηση, τον φωνάζει τον Κωστάκη, του λέει να σας πω λίγο κάτι. Ο Κωστάκης είναι ένα παιδί, για όσους το γνωρίζουν, σας λέω με δύο κουβέντα, αδαμάντινος, ναι, χαρακτήρας, δεν υπάρχει. Κοριτσάκι εισαγωγικά που λέμε. Ναι. Έτσι, δεν υπάρχει, πρίγκιπας. Τον λέει, κάτσε κάτω, τον λέει, κάτω, Κωστάκης. Αυτά που ήξερε, τώρα τα ξεχάσει. Έτσι ξεκινάει. Λέω, πώ τι ήξερα. Τα κουνάκια, μαγκέ και τέτοια, εγώ δεν τα θέλω. Ακού. Τι είπε τότε. Στην προπόνηση των Λύκων. Μιλάμε το Κώστα, ήταν η μίγα με στο γάλα. Περνούσε του 11, ξανά του 11, δύο φορέ. Τα κουνάκια και αυτά. Έρχεται, με λέει, δεν γίνονται αυτά. Ακούσε επίθεση. Δεν δέχτηκα επίθεση από Εθνική Ελπίδα, από Εθνική Ελλάδα. Από πάω κάπου Άρη. Έτσι και δέχομαι από Αλέφα. Χωρίς να έχω κάνει τίποτα. Λύκους, ναι. Τα κουνάκια, μαγκές, θεατές, ξέχασέ τα, το λέει. Νεκρός. Εντάξει, δεν έκανε, δεν είχε υπερβολές. Ναι. Ήταν κλασικό. Τότε ήταν δεκάρι. Δεκάρι. Ναι, αλλά σήμερα, άμα έπεσε ποδόσφαιρο, θα τον οχτάρι. Ναι. Γιατί δεν είχε. Ο μόνος παίκτης που να θυμάσαι έχει πει σε ποδοσφαιριστή, εγώ έχω αδυναμία στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, έτσι, ο οποίος έχει κατευθύνει σέντερ φορ της ομάδας μας και μετέπειτα προπονητή, τον Παύλο το Δευμιτσάκη, είναι σε μια φάση αριστερά, μπροστά στον χώρο των επισήμων, να στο κάνω εικόνα. Να φανταστείτε, και ο Παύλος είναι στο πέναλτι και λίγο πίσω. Mm. Και ο Κώστας για να τον κάνει σέντρα, λέει: κάνε ένα βήμα μπροστά, τον φωνάζει, τον μιλάει. Mm. Και τον κάνει μια έξω φάλτσο πάσα για να κάνει μόνο το κεφαλάκι και να βάλει γκολ. Παίζουμε με τον Κώστα μπάλα. Ωραία. Είμαι με την ομάδα του Κώστα. Είναι η εποχή που κυνηγάει ο Αναστασιάδης τον Πουλιατόπουλο. Ναι. Και... τώρα ξέρει γλωσσόφυλλα. Αλλά τώρα είναι... γλωσσόφυλλα, κανονικά. Ναι, ναι. Όχι, όχι γλωσσόφυλλα, αλλά η μισή του Άγγελου είναι, ναι, σε ακαδημία. Πέσει το δικό σου γλωσσόφυλλα, λέω εγώ. Ναι, ναι, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ο επόμενος προπονητής της Εθνικής Ελλάδος, για να, ναι, τα λέμε όλα. Γιατί από αυτήν την εκπομπή το είπαμε πρώτη, ναι, για αυτόν πάει το έργο, αλλά δεν μας ακούνε. Και σε κάποια φάση έχω φανελάκι που φοράς προπονητής και από κάτω έχω μπλούζα. Αλλά δεν ξέρει κανείς τι μπλούζα έχω. Και είναι η εποχή που τον κυνηγάει. Και μου βγάζει μια ο Κωστάκης με το εξωτερικό. Υπάρχει. Και πετάγομαι και κάνω μια κουτρουβάλα ψαρά και πάει, ναι, και κολλάει στο γάμα. Oh. Και όπως σηκώνομαι να πανηγυρίσω, ναι, να σηκώσω τη φανέλα, έχω τον αντιφάσει τον Αναστασιάδη με ένα φωτοστέφαλο. Ωραία. Και σηκώνομαι για να τη ρίξω τον Πουλιατόπουλο και παθαίνω θλάση. Ναι, θα πάθεις. Τι φάγωμα ήταν αυτό. Λογικό. Παθαίνω θλάση στο δικέφαλο. Σου λέω στο έτσι, ρε. Τι πόνος, άστο. Και ήταν η πρώτη. Τότε ακόμα άντεχα, ρε, να παίζω. Πόνο σταθμός. Ναι, από τότε βέβαια, λες και έχω προπονητή. Όπως... τον Βάζλο Μπόνος και τον Γιώργο Δόνη είμαι, ναι. Όπως ο χειρότερος πόνος της είναι να μην σε βάψουν ποτέ τα χείλη. Άστο, ούτε στο μεγαλύτερο εχθρό σου να το απέφυγες, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Σοφάκι, παρακαλώ. Τι γίνεται, κανένα μπανάκι χειμερινό θα κινηθείς, εσύ πισίνες και τέτοια. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Έχεις πάει ποτέ. Όχι, δεν θέλω. Έχεις πάει στην κλειστή την πισίνα, στο Κορδελιό. Πού είναι η κλειστή πισίνα του Κορδελιού. Καλά, δεν ξέρεις πού είναι η κλειστή πισίνα. Δηλαδή έχω περιέργεια, πού μπορεί να είναι. 26 χρόνια εκεί με. Αν είχε όμως, δεν πήγαινε. Αν είχε. Ναι.
Α, να ενημερώσουμε το φιλοθέμονο κοινό, τους ακροατές, ότι άνοιξε η πισίνα στο Λεπαντελέ. Ναι. Έτοιμη, ναι. Πλήρης ανακαίνιση και καθίσματα πλέον καινούργια. Μην φέρνετε από το σπίτι σας, έτσι. Και χθες 100% πληρότητα. Το ντακ, ο χρειά μπροστά του. Ναι. Και να κλείσω το θέμα Παντελέ και να ανοίξω το γρήγορα το θέμα Κίμων. Κίμων, γιατί Κίμων Παύλα Ταξί. Είδα βίντεο. Πριν από 48 ώρες ο Κίμων έκανε τα γενέθλιά του στο σπίτι του στο Πανόραμα, πλούσιος κανονικός. Ναι. Το οποίο απλώς είχε μια ιδιαιτερότητα. Όλοι οι καλεσμένοι πλήρωσαν στην είσοδο και στην έξοδο. Ναι, πάρα πολύ σωστά. Ωραίο. Έκανε το τραπέζι με τα λεφτά των άλλων. Πολύ... Το έργο τον Ντάνι Ντεβίτο. Εκπληκτικό Κίμων όμως. Δεν κουνήθηκε από την καρέκλα του και εισέπρατε. Έκλεισε τα 32. Πλέον είναι τα χρόνια του Χριστού. Μικρός είναι. Ναι, μικρός είναι. Είδα εγώ τα βιντεάκια. Σε είδα χαμογελαστό. Δηλαδή, μάλλον είχε καλό τραπέζι. Ναι, καλά ήταν. Ήταν καλά. Καλά, δεν σε είδα. Δηλαδή, κατσικάκι. Να έχεις την απορία. Ναι, ναι, κατσικάκι σε εκπληκτική κατάσταση. Ναι. Έτσι, 8 κιλό που θέλω. Χάρηκε που σφάχτηκε. Ναι, χάρηκε. Ναι. Υπεύθυνο κατσικιού. Γιατί ξέρει, αν δεν είσαι τον υπεύθυνο πουθενά, μην πηγαίνει πουθενά. Ναι. Έτσι, είναι αυτοί που τους αρέσει να το κάνει, να ασχολούνται, ναι, να το δέσουν, να το ξεδέσουν. Ναι, ναι. Είναι το γούστο τους οι άνθρωποι, παιδί μου. Ζουν με αυτό. Ναι. Και όλα τα άλλα τα σχετικά σε κρέατα. Όργιο. Ένα κανονικό λουκούλιο γεύμα. Πολύ και guest star, πατέρας Κίμωνα. Δυνατός. Πατέρα, άστα δεν υπάρχει. Ήρωας. Όχι, πλούσιος κανονικός, ναι. Έτσι, και με πάρα πολύ σωστή θεώρηση των πραγμάτων και αντιμετώπιση απέναντι στο γιο του. Τέλειος. Δηλαδή πατέρας Κίμωνα, Κίμωνα 1-0. Κερδίζει. Μπαμπάς. Πολύ μπροστά, πολύ μπροστά. Ωραία. Η Goldbet τι κάνει, Σοφία. Να πούμε λοιπόν, αν θέλετε να πάτε σε ένα πάρτι και να μην πληρώνετε, εγγραφτείτε στην Goldbet που πληρώνει αμέσως. Έτσι, πολύ σωστά. Έτσι. Για να μην πει... δεν έβγαλε προσφορά σήμερα. Έχει, έχει, έχουμε, τι? Είπαμε. Μπήκε στο λογαριασμό σου, είδες, είσαι τυχερός εσύ. Τι χιλιάρικα πήρα την εβδομάδα, κάθε εβδομάδα θα μπαίνω. Καλό είναι αυτό. Αυτό είναι άλλο. Δεν βλέπω τα μηνύματα βασικά. Μπαίνω, αλλά τα μηνύματα δεν βλέπω. Λες να πήρα και άλλα. Μπορεί, δεν ξέρω, μπορεί να σε δώσουν κι άλλα. Να το ψάξεις. Ναι, λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα, εντάξει, για όσους δεν ενδιαφέρονται, δεν παίζουν UEFA League Εθνών. Έχει όμως, όπως είπαμε, Ευρωλίκα, έχει Champions League Basket. Έχει δηλαδή μπάσκετ, μπορούμε να ποντάρουμε στην Goldbet. Και φυσικά, όσοι είστε εγγεγραμμένοι χρήστες, όπως είχαμε πει και χθες, μπείτε στο λογαριασμό σας για να δείτε αν είστε μέσα στους τυχερούς που κερδίζετε και αυτή την εβδομάδα την προσφορά που έχουν στο καζίνο. Ωραία. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουν οι άνθρωποι, τι άλλο τι να δώσουν. Κάνουν, πλά, τι άλλο να δώσουν. Γι' αυτό λοιπόν, αν θέλετε να μην πηγαίνετε σε πάρτι, να πληρώνετε, εγγραφή στην Goldbet να σας πληρώνουν. Εύκολα και γρήγορα. Όλα τα λέτε σουφάκι, φίλε. Εμένα με φάγε. Και εμένα έτσι. Με φάγε. Το όχι, Σοφία, να ξέρεις. Αύριο θα έχουμε το γνωστό διασκεδαστή του δευτέρου ποδιού. Ναι. Εντάξει. Α, θα έχουμε προσωπικότητα. Μάλιστα. Ναι, έχει κανονίσει, έχει προσεγγίσει δημοσιογραφικά την παρουσία του εδώ. Δεν θα αποκαλύψουμε τι ακριβώς. Θα κάνει guest εμφανίσεις, θα τον έχουμε. Θα έχει και guest... Έχει καλεσμένο σταθμό. Σταθμό. Πραγματικά θα δώσουμε μια ευρωπαϊκή essence. Essence. Στην εκπομπή. Με μετάφραση του ιδίου, γιατί ναι, πρέπει να λανσάρει ότι μιλάει 12 γλώσσες. Μιλάει, εκείνο το γέλιο. Αυτό πάλι τι ψέμα. Μιλάει, ρε. Τρεις μιλάει σίγουρα, δεν έχω τσεκαρισμένο. Χαλκιδικιώτικα θα λες. Χαλκιδικιώτικα. Γαλλικά. Ελληνικά δεν μιλάει, στα ελληνικά έχει ένα ψηλό πρόβλημα. Ναι, εντάξει, θα σου πω κάτι. Μιλάει σε 12 γλώσσες και μην ναι, αντιμετρικήσουμε αυτό. Πρόβλημα, φίλε. Ο οποίος είπαμε εδώ και δύο μήνες έχει καταλάβει ότι δεν μπαρκάρουν τα αυτοκίνητα, αλλά παρκάρουν. Τα πλοία μπαρκάρουν. Ναι. Μιλάει γαλλικά, τον έχω ακούσει εγώ. Ναι, ιταλικά, ναι, τον έχω ακούσει εγώ. Ναι. Αλήθεια είναι. Αγγλικά αυτό. Τον έχω ακούσει εγώ. Ναι. Τις άλλες 6-7 που λέει δεν τον έχω ακούσει. Εννοεί τα βέλγικα, κάτι φλαμανδρικά. Τα ίδια είναι. Ναι, αυτό τα έχει ξεχωριστά. Δεν ξεχωρίζει στο μυαλό του. Δηλαδή τα γαλλικά που μιλάνε οι Γάλλοι και τα γαλλικά που μιλάνε οι Φλαμανδοί. Άλλα είναι, επειδή πηγαίνει τα έχει διαφορετικά. Δεν το βάλει εσύ μέσα. Εγώ μιλάω 6 γλώσσες. Βλάχικα, θεσσαλονικίστικα, αθηναϊκά. Αυτά. Κρητικά. Πού είσαι, κοπέλι, μιλάω κριτικά. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, εντάξει. Ραντεβού αύριο στις 2 με την Goldbet Αγκαζέ. Αγκαζέ. Παρέουλα. Και ποιήση. Α, θα μιλήσουμε και για ποιήση. Και για ποιήση. Πάμε.